Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Παρασκευή σήμερα και ήρθε η ώρα για την αθλητική σας ενημέρωση. Μπροστά μας λοιπόν έχουμε ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο από αθλητική δράση, αφού όλα τα πρωταθλήματα εξελίσσονται κανονικά. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την Super League όμως, έχουμε την 20η αγωνιστική με ένα σπουδαίο παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Είναι οι δύο πρωτοπόρες ομάδες στη βαθμολογία και στο πρωτάθλημα, όπου εκεί θα αναμετρηθούν και θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει μεταξύ τους και αν θα μπορέσει κάποια να εμφανιστεί ισχυρότερη και να πάρει και ένα πλεονέκτημα, χωρίς αυτό να σημαίνει τίποτα, καθώς ακόμα είναι πολύ νωρίς και θα υπάρξουν πολλά ντέρμπι, αλλά θα ακολουθήσουν και τα play-offs. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Ευρωλίγκα, χθες Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός δεν τα κατάφεραν, αφού ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε στο Βελιγράδι από τη Μακάμπη με 95-70, ενώ ο Ολυμπιακός είχε την ίδια τύχη στην Ισπανία από τη Ρεάλ, όπου ιτήθηκε με 90-85. Δύο δύσκολες εξόδους για τις δύο ομάδες. Όμως η Ευρωλίγκα είναι μαραθώνιος και στη συνέχεια βεβαίως θα πούμε πολλά περισσότερα, καθώς θα έχουμε εδώ και άνθρωπο του μπάσκετ για να συζητήσουμε περαιτέρω τόσο για την Basket League όσο και για την Ευρωλίγκα. Αφού καλησπερίσω τη Ράνια. Καλησπέρα. Να πάμε και στους σημερινούς μας καλεσμένους, βεβαίως εδώ στο στούντιο πρώτα και μετά θα πάμε και στη Θεσσαλονίκη. Είναι κοντά μας λοιπόν ο πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας και προπονητής μπάσκετ σήμερα, Νίκος Λινάρδος. Κύριε Λινάρδο, καλησπέρα. Καλησπέρα Δάσο, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση του Blue Sky. Χαίρομαι και εγώ που είσαι εδώ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, βεβαίως θα πούμε κυρίες και κύριοι σε λίγο, θα πάμε και στη Θεσσαλονίκη, θα συνεδούμε με τον πρώην διεθνή επιθετικό του ΠΑΟΚ αλλά και του Ολυμπιακού Κώστα Ροφανό μέσω Skype λοιπόν, για να τον έχουμε στην παρέα μας και να συζητήσουμε για πολλά και διάφορα που αφορούν το ποδόσφαιρο, όπως επίσης και για το μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής που έχει κινεί το ενδιαφέρον όλων μας. Ράνια, να ξεκινήσουμε με τον τρόπο επικοινωνίας. Μπορείτε να μας στείλετε mail στο παράθυρο στα sport παπάκι blueskytv.gr ή να κάνετε like στη σελίδα μας στο Facebook παράθυρο στα sport και στο Instagram επίσης παράθυρο στα sport να κάνετε οποιαδήποτε ερώτηση στους καλεσμένους και στην εκπομπή μας. Και βεβαίως πριν προχωρήσουμε και πάμε και στους χορηγούς της εκπομπής, να πούμε ότι πριν από λίγο η Άννα Κορακάκη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο Σκόπο Βολής στο Κάιρο. Άλλη μια μεγάλη επιτυχία για την αθλήτριά μας, ενώ την πέμπτη θέση πήρε η 21χρονη Χριστίνα Μόσχη στο συγκεκριμένο Παγκόσμιο Κύπελλο. Αυτά σε ό,τι αφορά και τα άλλα αθλήματα. Θα έχουμε πολλά περισσότερα στη συνέχεια και στο βίντεο που θα ακολουθήσει. Όμως προς το παρόν πάμε να δούμε και τους χορηγούς της εκπομπής. Κοντά μας λοιπόν έχουμε την αλυσίδα κινέζικου φαγητού China Wok Time και μία από τις κορυφαίες εταιρείες μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στην Ελλάδα, την Ότο Δαμίγος. Να θυμίσω εδώ, Αντώνης Δαμίγος λοιπόν, ο ίδιος παλιός ποδοσφαιριστής, στον Απόλλωνα, στην Ξάνθη, τη δεκαετία του 90 και του 2000, είχε διαπρέψει στα γήπεδα της Αλφα Εθνικής. Για κινέζικο φαγητό και σούσι, China Wok Time, μια αλυσίδα καταστημάτων διανομής σε πακέτο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μπείτε τώρα στο chinawoktime.gr ή καλέστε στο κατάστημα της αλυσίδας για να πάρετε εκτός έως και 35%. Και Ότο Δαμίγος, μια από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα, στο καθαρό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, διαθέτει πάνω από 200 επιλεγμένα οχήματα στην Αθήνα, με καταστήματα στην Ελλάδα και στη Γερμανία. Ότο Δαμίγος, αξιοπιστία και εμπιστοσύνη. Για περισσότερα μπείτε στο otodamigos.gr. Αυτή είναι η χορηγία μας κυρίες και κύριοι και θα πάμε τώρα μέχρι τη Θεσσαλονίκη να καλωσορίσουμε εδώ στο Blue Sky τον πρώην διεθνή επιθετικό του ΠΑΟ καλά και του Ολυμπιακού Κώστα Ροφανό. Κύριε Ροφανέ, καλησπέρα και ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Την καλησπέρα μου σε εσάς και στους ακροατές σας. Δεν ξέρω αν έχετε δέχτη μπροστά σας και μας παρακολουθείτε ή όχι, για να ξέρουμε αν παρακολουθείτε και την κουβέντα μας. Όχι, όχι, δεν έχω δέχτη, μόνο σας ακούω. Ωραία. Να σας κάνω περιγραφή λοιπόν και ο Νίκος Λινάρδος εδώ στο στούντιο, ο πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας και προπονητής σήμερα. Σωστά. Μάλιστα. Χαιρετισμούς και από μένα. Χαρά μου. Και εγώ το ίδιο.
Κύριε Ορφανέ, χαίρομαι που είστε εδώ λοιπόν και θα μας κρατήσετε συντροφιά για την επόμενη μια ώρα να αναλύσουμε τα του ποδοσφαίρου. Είστε γνώστης, έχετε διαπρέψει ως ποδοσφαιριστής με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, με τον Ολυμπιακό. Όμως να τονίσουμε ότι είχατε αγωνιστεί και στον Απόλλωνα Καλαμαριάς, έτσι? Βεβαίως, βεβαίως. Για κάποιο διάστημα, όταν πρόεδρος και μεγαλομέτωχος ήταν ο Χάρη Κλίν, ο αείμνηστος, τότε μου ζήτησε να πάω στην ομάδα να τη βοηθήσω για κάποιο διάστημα και στο τελευταίο κομμάτι της καριέρας μου αγωνίστηκα στον ιστορικό Απόλλωνα Καλαμαριάς. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε τι έχετε κρατήσει από εκείνα τα χρόνια στα ελληνικά γήπεδα. Είστε από όλη την καριέρα σας. Είναι κάτι το οποίο σας έχει, το έχετε στην κορυφή, ένα-δύο, σπουδαία. Κοιτάξτε, εγώ ήμουνα από τους τυχερούς του ποδοσφαίρου, γιατί αγωνίστηκα σε δύο από τις μεγαλύτερες ομάδες, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά θα έλεγα γενικότερα στην Ευρώπη, ομάδες οι οποίες είναι γνωστές σε όλο τον κόσμο. Και είχα την τύχη, επειδή αναφερθήκατε και στον Απόλλωνα Καλαμαριάς, το τελευταίο διάστημα, περίπου 1,5 χρόνο, να γνωρίσω το ποδόσφαιρο και από χαμηλά. Γιατί ξέρετε, όλοι οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι αγωνιζόμαστε σε μεγάλες ομάδες και βλέπουμε το ποδόσφαιρο από το ψηλό σκαλοπάτι, δεν ξέρουμε τι τραβάνε, θα το πω μέσα εισαγωγικά, οι ποδοσφαιριστές των άλλων ομάδων που αγωνίζονται για την επιβίωση ή για μια διάκριση ή, εν πάση περιπτώσει, για να βρίσκονται στο προσκήνιο. Και ήταν για μένα πολύ μεγάλη χαρά που κατάφερα αυτό το διάστημα να δω πώς σκέφτονται οι ποδοσφαιριστές και πώς βιώνουν το να αγωνίζονται σε μια μικρή ομάδα, θα έλεγα, ή αν θέλετε μικρότερη από ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Να πούμε στους φίλους τηλεθεατές ότι με τον ΠΑΟΚ κατακτήσατε ένα πρωτάθλημα, παρότι ήσασταν εκεί 7 χρόνια, ενώ στον Ολυμπιακό τα 5 χρόνια που παραμείνατε κατακτήσατε 3 πρωταθλήματα για ένα κύπελο, έτσι? Ακριβώς, ακριβώς. Και ήταν μεγάλη χαρά για μένα το ότι τον πρώτο χρόνο που κατέβηκα στον Ολυμπιακό πήραμε τον double. Ταυτόχρονα μπορώ να πω ιστορικά, μια και συζητάμε έτσι αυτό το κομμάτι, ότι την πρώτη χρονιά που έγινε επαγγελματία στον ΠΑΟΚ πήραμε το πρωτάθλημα Ελλάδος. Μπορώ να πω την πρώτη χρονιά που πήγα στον ΠΑΟΚ 14 χρονών πήραμε πανελλήνιο πρωτάθλημα με τους Εραστέχνες. Τότε έτσι ονομαζόταν στην ηλικία των 14 χρόνων που βρέθηκα εγώ στο ΠΑΟΚ. Και 16 χρονών που αγωνίστηκα για πρώτη φορά στη δεύτερη ομάδα που λεγόταν τότε η εφηβική ομάδα, πήραμε πάλι πανελλήνιο πρωτάθλημα. Θα έλεγα ότι αυτό ήταν μια τύχη για μένα, ότι σε όποιο κομμάτι του ποδοσφαίρου πρωτοεμφανιζόμουνα, ήμουν πανελλήνια πρωταθλητής. Θα πούμε πολλά περισσότερα στη συνέχεια, κύριε Ορφανέ, και θα πάμε και στο σήμερα. Θα είμαστε μεταξύ θα παίξουμε πινκ-πονκ μεταξύ ποδοσφαίρου και μπάσκετ, γιατί έχουμε και τον κύριο Λινάρδο εδώ πέρα. Οπότε ο λόγος σε εκείνον, στον κύριο Λινάρδο, είχαμε Ευρωλίγκα εχθές. Καταρχήν, πριν ξεκινήσω, να πω ένα... Ναι. Πραγματικά ο Κώστας ήταν ευλογημένος που έζησε τόσο μεγάλες στιγμές. Έτσι. Λίγο πολύ ήμουν και εγώ ευλογημένος που ξεκίνησα σαν ερασιτέχνης, όπως και ο Κώστας δεν φανταζόταν πού θα μπορούσε να φτάσει ένας αθλητής. Και φτάσαμε, ας πούμε, να πάρουμε πρωτάθλημα Ευρώπης στην εθνική ομάδα, να γίνω προπονητής, να πάω σε Ολυμπιάδα. Νομίζω ότι η γενιά η δικιά μας, έτσι, ήταν μια ευλογημένη γενιά. Και εύχομαι και τα Ελληνόπουλα τα οποία ασχολούνται αυτή τη στιγμή και με το ποδόσφαιρο αλλά και με τον μπάσκετ, να βρουν χώρο και να παίξουν όπως βρήκαμε εμείς. Στα 14 είπε ο Κώστας, ή στα 15 ξεκίνησε να παίζει στη μεγάλη ομάδα του ΠΑΟΚ. Εγώ λίγο πιο μεγάλος, 16,5 χρονών, έπαιξα στην πρώτη ομάδα του Πανιωνίου. Γιατί όπως ξεγνωρίζει ο φίλος μου Κώστας και εσείς αγαπητέ κύριε Ζαφυράκη, κυράνια,
το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ πλέον ξενοκρατείται, έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλοί ξένοι παίχτες στην ενδεκάδα της κάθε ομάδας, όπως και αντίστοιχα στη δεκάδα της κάθε, στη πεντάδα μάλλον της κάθε ομάδας του μπάσκετ. Πάμε. Αυτή λοιπόν είναι μια παρένθεση. Ας πάμε λίγο να τρέξουμε, έτσι. Έτσι. Άνω τελεία, θα επιστρέψω μετά, αφού πάμε σε ένα βίντεο, να δούμε ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, αλλά βεβαίως και όλες τις επόμενες, τις υπόλοιπες ειδήσεις που υπάρχουν γύρω μας και σε άλλα αθλήματα. Αν είμαστε έτοιμοι από το κοντρόλ θα μου πείτε. Πάμε λοιπόν να δούμε το βίντεο με την επικαιρότητα. Στην επιμέλεια είναι η Σοφία Λυσιώβα. Με τη θετική ψήφο της Νέας Δημοκρατίας, υπερψηφίστηκε στην Επιτροπή Μορφωτικών της Βουλής επί της αρχής και επί των άρθρων το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με το οποίο κυρώνεται η πράξη νομοθετικού περιεχομένου για τη διεξαγωγή των ποδοσφαιρικών αγώνων και κλεισμένων των θυρών και λαμβάνονται μέτρα για την αποτροπή της βίας στα γήπεδα. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης δήλωσαν επιφύλαξη πλην του ΚΚΕ που δήλωσε ότι το καταψηφίζει. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Παναγιώτης Μπαλτάκος, και ο πρόεδρος της Super League, Μινάς Λισάνδρου, επισήμαναν τον κίνδυνο τιμωρίας από τη FIFA και την UEFA εάν επιβάλλονται ποινές στις ομάδες από τη ΔΕΑΒ. Στους ρυθμούς του Γιόνι Ότο κινεί το ΠΑΟΚ, με τον Ισπανό να μένει ελεύθερος από τη Γουλφς. Ο 29χρονος Ισπανός δεξιός μπακ αναμένεται στην Ελλάδα το βράδυ του Σαββάτου για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μετακίνησή του στο δικέφαλο του Βορρά. Κραυγή αγωνίας από τον πρόεδρο του ΨΑΠ για πρώην παίχτη του Άρη, ο οποίος είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας στο παρελθόν και το μυαλό του πάει και πάλι στο κακό, καθώς συνεχίζει να μην παίρνει τα δεδουλευμένα του. Ο Γιώργος Βατής δημοσιοποίησε μήνυμα που του έστειλε πρώην παίχτης του Άρη, ο οποίος δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση λόγω των χρημάτων που του οφείλονται από την πολιτεία και δεν τα λαμβάνει. Στην απόκτηση ψηλού βρίσκεται ο Ολυμπιακός προκειμένου να καλύψει το κενό των τραυματιών Φαλ και Μιλουτίνοφ. Οι Ερυθρόλευκοι κινήθηκαν για την απόκτηση του αθλητικού και γρήγορου Αμερικανού Moses Wright, που είναι 25 ετών και αγωνιζόταν στην τουρκική Merkez Efendi. Οι τέσσερις διαδοχικές ήττες στη ΣΑΕΚ στο μπάσκετ προκάλεσαν εξελίξεις, με τον Ζωάν Πλάθα να αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον πάγκο των Κιτρινόμαυρων. Νέος προπονητής ανέλαβε στο τέλος της σεζόν ο Ηλίας Ζούρος, ο οποίος μέχρι πρότινος εργαζόταν στην Εθνική Γεωργίας. Αυτά, κυρίες και κύριοι, όμως έχουμε πρωτάθλημα Super League το Σαββατοκύριακο. Πάμε να δούμε λίγο το πρόγραμμα, αν είμαστε έτοιμοι. Έχουμε λοιπόν την 20η αγωνιστική, Πανετολικός Λαμία στις 5.30, Πανσεραϊκός Βόλος στις 7.30 και Κηφισιά Άρης στις 8. Και την Κυριακή, ΑΕΚ Όφη στις 4, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος στις 5.30, Ολυμπιακός ΠΑΣ Γιάννενα στις 7.30 και ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός το μεγάλο ντέρμπι 8.30. Τη βαθμολογία να πάμε, στη βαθμολογία. Από 44 βαθμούς έχει ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, ακολουθεί η ΑΕΚ με 42, Ολυμπιακός με 38, ο Άρης με 30, Αστέρας Τρίπολης με 26, ΠΑΣ Λαμία με 24 βαθμούς, Ατρόμητος με 23, Πανσεραϊκός με 21 βαθμούς, Όφη με 20, από 14 βαθμούς ο Πανετολικός και ο Βόλος και από 12 βαθμούς ΠΑΣ Γιάννενα και Κηφισιά. Αυτή η βαθμολογία και ερχόμαστε εδώ στο στούντιο λοιπόν. Κύριε Λινάρδο, η ερώτηση που είχα κάνει νωρίτερα, ένα γρήγορο σχόλιο αναφορικά με τα δύο παιχνίδια Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού χθες στην Ευρωλίγκα. Ναι, νομίζω ότι τα δύο ταξίδια τα οποία έκανε ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δεν πέτυχαν στους στόχους τους. Δέχτηκαν και οι δύο ένα μεγάλο αριθμό πόντων, τους 90. Ο Ολυμπιακός είχε αρκετά ελαφρυντικά γιατί λείπαν οι δύο ψηλοί του, ο Φαλ και ο Μιλουτίνοφ, και αν κάποιος πίστευε και ήταν πολύ αισιόδοξος πριν από το παιχνίδι, με τις απουσίες αυτές δεν μπορούσε να ήταν σίγουρος ότι θα διέφυγε τη συντριβή. Παρ' όλα αυτά όμως να ο Ολυμπιακός... Να έχετε την καλοσύνη στο πλάνο και τον κύριο Ορφανό. Παρ' όλα αυτά ο Ολυμπιακός, ενώ ξεκίνησε πολύ μουδιασμένα, θα έλεγα υποτονικά, χωρίς προσανατολισμό στην άμυνα και στην επίθεση, έκανε ένα comeback στο δεύτερο ημίχρονο, το οποίο μόνο ένας Ολυμπιακός, ο οποίος έχει το μέταλλο του νικητή, είναι μια ομάδα η οποία είναι πολύ έμπειρη, με πολύ έμπειρο προπονητή, κατάφερε και έφυγε από την έδρα της Ρεάλ με μια διαφορά 5 πόντων. Αυτό τόνωσε την ψυχολογία, αλλά δεν έφερε την νίκη. Από την άλλη μεριά, ο Παναθηναϊκός φαινόταν λίγο αδιασμένος ψυχολογικά μετά από την επιτυχές αποτέλεσμα της Δευτέρας εναντίον του αιώνιου αντιπάλου του. Δεν ήταν καλός επιθετικά. Χωρίς ενέργεια εμφανίστηκε. Δεν είχε ενέργεια, αυτό θα έλεγα. Ήταν μικρότερο το ρόστερ από τις προηγούμενες φορές, γιατί χτύπησε και ο Νάν στα κρίσιμα
λεπτά, δηλαδή του 4ου δεκαλέπτου εκεί που θα χρειαζόταν σκορ. Οπότε μοιρεύτηκε στους 15 πόντους. Το θετικό όμως πρέπει να κρατήσει ο Παναθηναϊκός, αλλά και γενικά το ελληνικό μπάσκετ, ήταν η ελπιδοφόρα εμφάνιση και η πολύ καλή εμφάνιση του Καλατζάκη. Ο Καλατζάκης πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλός. 17 πόντους, ε. Ναι, ναι, εκμεταλλεύτηκε όλα τα ελεύθερα σουτ. Έπαιξε πολύ καλά και πραγματικά ο Αταμάν πρέπει να χαίρεται, γιατί βάζει άλλο ένα καλό εργαλείο στο rotation το οποίο θα του χρειαστεί στο βάθος της σεζόν. Κύριε Ορφανέ, λοιπόν, θέλω μια ερώτηση πριν πάμε στο σήμερα. Ποιος ο λόγος που δεν ακολουθήσατε την προπονητική, όπως πολλοί συναδελφοί σας, δεν το επιδιώξατε ποτέ, είναι κάτι που δεν σας τέριαζε, τι απ' όλα? Λοιπόν, πριν απαντήσω στην ερώτησή σας, θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια διαμέσου και του κυρίου Λινάρδου στους Έλληνες προπονητές οι οποίοι εκπροσωπούν το μπάσκετ σε όλο τον κόσμο, και επίσης να συγχαρώ και τις δύο ομάδες Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, που βρίσκονται στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ και απασχολούν γενικότερα τον κόσμο του, τον μπασκετικό κόσμο. Λοιπόν, στην ερώτησή σας τώρα. Εγώ ήμουνα 23 χρονών, ήδη πολιτικός μηχανικός, και όταν κατέβηκα στον Ολυμπιακό είχαμε ξεκινήσει με τον αδελφό μου, το μετέπειτα βουλευτή και υπουργό και αθλητισμού και εδώ Μακεδονία Στράκης, γραφείο, και είχαμε ξεκινήσει να δουλεύουμε. Όταν κατέβηκα κάτω, ταυτόχρονα με την αθλητική μου ιδιότητα, δηλαδή ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ομάδος, συνέχισα να συνεργάζομαι τότε με τον κύριο Μπατατούδη, μετέπειτα πρόεδρο και μεγαλομέτοχο στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Οπότε όταν επέστρεψα στη Θεσσαλονίκη, ένας από τους λόγους που επέστρεψα ήταν και αυτός, ότι υπήρχε ένα γραφείο στο οποίο ο αδερφός μου περίμενε. Ήρθα στη Θεσσαλονίκη και συνεχίσαμε την επαγγελματική μας σταδιοδρομία εκεί. Θέλω να σας πω, για να καταλάβετε το τι ακριβώς συνέβαινε, το πρώτο διάστημα δούλευα 17 ώρες το 24ωρο. Nice. Και η μόνη μου διέξοδος και διασκέδαση ήταν τα παιχνίδια τα οποία τότε κάθε Κυριακή, ή αν υπήρχε κύπελο, και κάθε Τετάρτη παρακολουθούσα. Γι' αυτό δεν υπήρχε ο χρόνος για να ασχοληθώ επαγγελματικά με το ποδόσφαιρο. Ωραία. Κύριε Ορφανέ, άνω τελεία, θα επανέλθουμε και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Παράλληλα πρέπει να τρέχουμε και άλλα θέματα. Θα περάσουμε λοιπόν σιγά σιγά και στα ρεπορτάζ των ομάδων και ξεκινάμε με αυτό του Παναθηναϊκού. Βαγγέλης Νερατζιάς κοντά μας, να δούμε πώς προετοιμάζεται ο Παναθηναϊκός και πώς θα κατέβει την Κυριακή απέναντι στον ΠΑΟΚ. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα σε όλους σας. Ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, έχοντας αυτή τη φορά περισσότερες λύσεις σε σχέση με το προηγούμενο 15ήμερο, καθώς αρκετοί ποδοσφαιριστές είναι αυτοί που επιστρέφουν στη διάθεση του Φάτι Εχτερήμ, σύν τις μεταγραφές που έχουν έρθει και έχουν ενσωματωθεί στην ομάδα, και αυτό είναι πολύ καλό, διότι ο Παναθηναϊκός έχει να ξεπεράσει το δεζαβαντάζ της κούρασης σε σχέση με τον αντίπαλό του, καθώς ο ΠΑΟΚ δεν είχε μεσοβδόματα παιχνίδι κυπέλλου. Έχει τον τέρμπι στο γήπεδο του, που σημαίνει δεν έχει ούτε ταξίδι. Ο Παναθηναϊκός και παιχνίδι με τον Ατρόμητο έχει επιπτώσει πληγές και το ταξίδι στη Θεσσαλονίκη. Και πρέπει λοιπόν, είναι πολύ καλό σενάριο αυτό για τον Τερίμ, ότι έχει πάλι πιο πολλούς παίχτες για τον καταρτισμό της εντεκάδας. Ο Παναθηναϊκός αφήνει στην άκρη το κύπελο, που ήταν θέλει να είναι μια κακή παρένεση το συγκεκριμένο παιχνίδι, στο οποίο ο σημαντικότερος λόγος που δεν πήρε ένα θετικό αποτέλεσμα είναι ότι ήταν πολύ αναποτελεσματικός στο τελείωμα των φάσεων. Δημιούργησε πάρα πολλές ευκαιρίες, αλλά δεν μπόρεσε να τις εκμεταλλευτεί. Τουλάχιστον 7-8 ευκαιρίες για γκολ, και κάπως έτσι βρέθηκε να γνωρίσει την ήττα και να ψάχνει άλλο ένα παιχνίδι σημαντικό μέσα στην εβδομάδα να του προκύπτει, όχι να ψάχνει, συγχωρείτε. Γιατί ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει από την Τούμπα την Κυριακή. Δηλαδή θα πάει στο Περιστέρι, που θα πρέπει να νικήσει για να προκριθεί, και μάλιστα αν θέλει την κανονική διάρκεια με 2 γκολ διαφορά. Και στη συνέχεια την Κυριακή θα αποδεχτεί τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο. Άρα
Μπαίνει σε μια εβδομάδα πάρα πολύ κρίσιμη τώρα στα του τέρμπι στη Θεσσαλονίκη με τον Πάουκ στην Τούμπα. Βαγγέλη, πριν πάμε σε αυτό, θέλω να μου πεις για μεταγραφικές κινήσεις. Άλλες εκ μέρους του Παναθηναϊκού υπάρχουν, αναμένουμε κάτι ακόμα? Δύο πράγματα. Τάσο, κοίταξε, μεταγραφικά. Ο Παναθηναϊκός έχει ολοκληρώσει 6 μεταγραφές. Η έκτη μεταγραφή του Μαξίμοβιτς είναι κλεισμένη για το καλοκαίρι. Μέσα στο επόμενο 48ωρο θα ξεκαθαρίσει αν θα μπορέσει ο Παναθηναϊκός να φέρει τον ποδοσφαιριστή τώρα. Ή αν θα έρθει το καλοκαίρι, που έχει υπογράψει και το καλοκαίρι ο Μαξίμοβιτ. Ωραία. Έχει διαπραγματεύσει με την Χετάφε. Ελπίζει ότι θα μπορέσει από τώρα, γιατί η Χετάφε έχει εξασφαλισμένη μια θέση στη μέση του πίνακα στην Ισπανία. Έχει αποκλειστεί από το κύπελο. Δεν κινδυνεύει, δεν βγαίνει Ευρώπη. Και εκεί αισιοδοξούν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού ότι δίνοντας και ένα ποσό θα καταφέρουν να τον αποκτήσουν από τώρα. Τώρα οι πέντε μεταγραφές είναι ήδη στη διάθεση του προπονητή. Και σε ό,τι αφορά τώρα το παιχνίδι στην Τούμπα, το πιθανότερο σχήμα που προβλέπω για αυτό το μάτσο, που ο Παναθηναϊκός, να πω ότι με τον ΠΑΟΚ τη τελευταία διετία δείχνει ότι του πάνε πολύ περισσότερο τα παιχνίδια στη Θεσσαλονίκη παρά στη Λεωφόρο. Και αυτό γιατί πέρσι έκαναν δύο διπλά στο γήπεδο της Τούμπας για την κανονική διάρκεια και στα play-off. Ενώ στη Λεωφόρο δυσκολεύεται όταν έχει αυτό την μπάλα στα πόδια απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ο Λοντίκιν θα είναι σίγουρα στο τέρμα. Ο Βαγιανίδης δεξιά, ο Μλαντένοβιτς αριστερά, γιατί ο Χουάνκαρ δεν προλαβαίνει το παιχνίδι. Αν ήταν ο Χουάνκαρ καλά θα παίζει αυτό. Το κέντρο της άμυνας προβλέπω ότι ο Παναθηναϊκός θα επιστρέψει στο δίδυμο του Αράου με τον Γετβάη, που έχει πάει πολύ καλά τελευταία. Στον άξονα θα είναι πιθανό το Βαγιανίδης, ο Βιλένα και δεκάρι ο Μπακασέτας. Και στα φτερά θα είναι πιθανότητα ο Μαντσίνη, ο Τζούρις Τσουαϊτόρ, το άλλο. Και να δούμε τι θα γίνει αν θα είναι ο Ιωαννίδης στην κορυφή. Αν θα είναι ο Ιωαννίδης στην κορυφή, θα είναι έτσι η δεκάδα. Αν δεν είναι ο Ιωαννίδης στην κορυφή, μετά παίζει ως ενδεχόμενο να παίξει στην κορυφή ένα εκ των Τζούρισιτς, ή αν είναι τελείως καλά ο Γερεμέγεφ που επέστρεψε για αυτό στην αποστολή, μπορεί να ξεκινήσει και ο Γερεμέγεφ. Ο Γερεμέγεφ, Βαγγέλη, είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει παίξει λίγο και έχει ευκολία στο σκοράρισμα. Βεβαίως θα το δούμε τι θα κάνει ο Φατίχ Τερίμ. Κοίταξε, Τάσο, προβλέπω ότι την Κυριακή στην Τούμπα θα παίξουν και οι δύο οι φορ. Και ο Ιωαννίδης και ο Γερεμέγεφ, δεν ξέρω πώς θα μοιράσει τον χρόνο προπονητής. Ποιον δηλαδή θα ξεκινήσει και ποιον θα βάλει στην πορεία του αγώνα. Ωραία. Αν ήταν απολύτως καλά ο Ιωαννίδης, θα παίζει 90 λεπτό ο Ιωαννίδης. Αλλά επειδή δεν έχει πολύ ρυθμό, πιστεύω ότι δεν θα παίξει 90 λεπτά από ό,τι. Θα δούμε πώς θα είναι το σχήμα. Έχει κάνει φόκου σε αυτό το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός. Ξέρει ότι είναι ένα ντέρμπι κορυφής. Ξέρει ότι ο ΠΑΟΚ διάγει μια πολύ καλή περίοδο φόρμας. Ωστόσο και στον Παναθηναϊκό έχουν την πίστη ότι και με τις προσθήκες και με τον Μπακασέτα που είδαμε από το πρώτο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, μπορεί να μην πήγε καλά το σκόρ για τον Παναθηναϊκό, αλλά φάνηκε το τι δίνει ο Μπακασέτα στον Παναθηναϊκό. Έτσι, τον κάνει πιο γρήγορο στο δημιουργικό κομμάτι, του δίνει εκτελέσεις, του δίνει κάθετες μεταβιβάσεις. Ωραία, Βαγγέλη μου, ναι. Υπάρχει αισιοδοξία για καλό αποτέλεσμα. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό σου βράδυ, Βαγγέλη. Κυρίες και κύριοι, εμείς πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς μείνετε εδώ. Θα ακολουθήσουν ρεπορτάζ τόσο του Ολυμπιακού όσο και της ΑΕΚ. Και ο Κώστας Ορφανός από Θεσσαλονίκη, Νίκος Λινάρδος εδώ και πολλά άλλα. Μείνετε στην παρέα μας. Επανερχόμαστε σε πολύ λίγο. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, ζωντανά από το Blue Sky. Παρακολουθείτε την εκπομπή Παράθυρο στα Σπορ με όλα τα αθλήματα. Θα ακολουθήσουν στη συνέχεια. Βεβαίως, αυτή την ώρα, ας πάμε να δούμε ένα βίντεο με όλη την δισογραφία από Super League 2 και Γάμα Εθνική Κατηγορία. Στην επιμέλεια είναι η Σοφία Λισιώβα. Βαριά έπεσε η καμπάνα στον Αλέξη Κούγια από τις διαμαρτυρίες του ως πρόεδρος της Κορίνθου για τη διαιτησία στη ΓΑΜΑ Εθνική. Για τρία περιστατικά κλήθηκε σε απολογία και η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ του επέβαλε ποινή 4,5 μηνών απαγόρευση εισόδου σε γήπεδο. Μάλιστα, ο Κούγιας απολογηθεί εκ νέου για την πειθαρχική δίωξη που του έχει ασκηθεί για εκφοβισμό διαιτητών στο μάτς με τον Παναργιακό. Ο ίδιος θα καταθέσει έφεση και ήδη έστειλε εξώδικο στην ΕΠΟ για την ανακοίνωση στην οποία τον κατηγορεί για επεισόδιο κατά τη χθεσινή εκδίκαση. Στην απόκτηση του Ιωάννη Κωστή προχώρησε ο Λεβαδιακός, με την ομάδα της Λιβαδιάς να ανακοινώνει τη μεταγραφή του Κύπριου Χαφ. Ο 23χρονος μέσος αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό Β', ενώ έχει παίξει και στην ΑΕΛ στη Super League 2. Με την ομάδα της Βιωτίας υπέγραψε σε συμβόλαιο ως το 2026. Τα Χανιά ανακοίνωσαν και επίσημα την απόκτηση με τη μορφή δανεισμού του Μπόρις Κλέιμαν από τον ΠΑΣ Γιάννηνα. Ο έμπειρος goalkeeper αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά τους Χανιώτες στο στόχο της ανόδου στη Super League. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, και ο λόγος στον κύριο Λινάρδο εδώ στο στούντιο. Θέλω, κύριε Λινάρδο, να μου πείτε αναφορικά με τον Παναθηναϊκό, τον μπασκετικό,
Ο Τούρκος προπονητής, ο κύριος Αταμάν, δεν ξέρω αν κατάφερε σε τόσο χρονικό διάστημα να δέσει μια ομάδα με πολλές αλλαγές, με εξαλοκλήρου νέα ομάδα. Αν έχει φτάσει σε ένα επίπεδο τόσο σύντομα, πολλοί δεν το περίμεναν. Δεν ξέρω αν αυτό, βεβαίως με κάποια σκαμπανεβάσματα από παιχνίδι σε παιχνίδι, έτσι. Ναι, θα συμφωνήσω εν μέρη μαζί σας. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο κύριος Αταμάν είναι ένας προπονητής πάρα πολύ έμπειρος, πολύ έξυπνος στον πάγκο. Και νομίζω ότι αυτοί οι παίκτες οι οποίους διάλεξε ήταν παίκτες οι οποίοι θα προσαρμοζόντουσαν εύκολα στο στυλ παιχνιδιού του. Θα έλεγα ότι το rotation δεν είναι πολύ μεγάλο, δηλαδή το roster μπορεί να έχει να είναι γεμάτο, αλλά βλέποντας τα στατιστικά του Παναθηναϊκού, βλέπεις ότι κατά κόρον παίζει με 7 παίκτες. Έτσι μπορούμε να πούμε, δηλαδή ονομαστικά ο Μίτογκλου έχει 31 λεπτά συμμετοχής και οι υπόλοιποι είναι κάτω από 26 λεπτά. Είναι ο Ναν, είναι ο Τζέρια Γκραντ, ο Λεσόρ. Τώρα μπαίνει στο παιχνίδι, είναι ο Βιλντόζο, ο οποίος είναι τραυματίας. Έτσι, και από εκεί και πέρα, χρόνο συμμετοχής 24 λεπτά παίζει ο Σλούκας. Και από εκεί και πέρα, όλοι οι άλλοι παίκτες παίζουν από 10 και κάτω. Νομίζω ότι όταν ένας προπονητής δεν ανοίγει πάρα πολύ το ρωτήσω, και αυτό ήταν πολύ έξυπνη κίνηση του coach του Παναθηναϊκού. Βρήκε τους πιο φορμαρισμένους, τους έδεσε και το συγκεκριμένο πλάνο προσπαθούν να το εκτελέσουν. Έχουν ένα χαρισματικό σκόρ, τον οποίο τον πήρανε τη μεταγραφή, δηλαδή του Νάνο, ο οποίος για μένα όχι εξέπληξε, απλώς είναι από τους Αμερικάνους που ήρθαν από το NBA, οι οποίοι προσαρμόστηκαν πολύ πιο γρήγορα από ό,τι προσαρμόζονταν κάποιοι άλλοι στο παρελθόν. Και αυτό του έδωσε αρκετά όπλα στην επίθεση. Απ' την άλλη μεριά, ο Μίτογλου από την αποχή του, τη μακροχρόνια αποχή, είχε πάρα πολύ μεγάλη διάθεση, έχει όρεξη και πραγματικά το παιδί να προσευχόμαστε να είναι υγιής μέχρι το τέλος, γιατί είναι ένα παίκτης κλειδί για τον Παναθηναϊκό. Εύχομαι να γυρίσει και ο Γιάννης Παπαπέτρου. Έτσι και από εκεί και πέρα νομίζω ότι μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός βαδίζει σε καλό δρόμο. Ωραία. Σε ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό, λείπουν από πέρσι ο Σλούκας και ο Βεζέγκο. Ο κόουτς ο ίδιος, η υπόλοιπη ομάδα σχεδόν η ίδια. Γιατί έχει αυτά τα σκαμπανεβάσματα ο Ολυμπιακός και δεν έχει τη σταθερότητα της προηγούμενης χρονιάς? Επηρέασαν τόσο πολύ οι δύο απώλειες αυτές οι βασικές? Ασφαλώς, όταν είναι το 45% του σκοραρίσματος ήταν ο Βεζέγκο και ο Σλούκας. Δεν μπορείς αυτή τη στιγμή να λες γιατί ο Ολυμπιακός ή γιατί ο κύριος Μπαρτζόκας δεν είναι σταθερά καλός όπως ήταν πέρσι. Καμία ομάδα σε όλο τον πλανήτη δεν μπορεί να έχει μια σταθερότητα όλα τα χρόνια. Έτσι έχει τις δικαιολογίες. Ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να καλύψει το κενό, ας πούμε, του Βεζέγκο, γιατί ο παίκτης ο Σάσα είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Ίσως δεν του έχει βγει τόσο πολύ ο Πρασδρέσκης και ο Σίγμα. Από εκεί και πέρα νομίζω ο Σλούκας είναι απώλεια. Είναι ένας μεγάλος παίκτης, έφυγε από τον Ολυμπιακό. Του λείπει, θα έλεγα, ο εκτελεστής. Ο Γόκαπ ξεκίνησε καλά τη σεζόν, κουράστηκε. Έχει τραυματία το μακίδι και ο Ολυμπιακός έχει αρκετές δικαιολογίες. Αλλά ποτέ ένας προπονητής δεν στέκεται στις δικαιολογίες. Όπως και ο Γιώργος προς τιμή του. Ωραία. Επειδή το ξέρω προσωπικά και έχουμε δουλέψει και μαζί, θα βρει τον τρόπο, πιστεύω, έτσι, ερχόμενοι και οι τραυματίες και με την καινούργια προσθήκη, να κάνει ο Ολυμπιακός πάλι τις εμφανίσεις οποίες αναμένουν και θέλουν οι οπαδοί του. Να περάσουμε στον κύριο Ορφανό όμως τώρα και στο ποδόσφαιρο, από το μπάσκετ στο ποδόσφαιρο. Κύριε Ορφανέ, ο φετινός ΠΑΟΚ έχει εντυπωσιάσει τόσο στο Conference League, προχώρησε αίτητος με μια ισοπαλία, νίκησε δύο φορές τη γερμανική ομάδα, έχει κάνει καταπληκτική πορεία εκεί και συνεχίζει στην διοργάνωση αυτή. Επίσης και στο πρωτάθλημα, να εξαιρέσουμε την ήττα από τον Άρη, όπου είναι υπάρχει ιδιαιτερότητα μεταξύ των δύο ομάδων, όπως και του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Είναι ντέρμπι, οπότε δεν κρίνεται πάντα ένα παιχνίδι από τον καλύτερο εκεί. Και ο ΠΑΟΚ προχωρά και εντυπωσιακά και στο πρωτάθλημα, λοιπόν. Έχουμε τον ντέρμπι κορυφής την Κυριακή. Πώς το περιμένατε? Θα έλεγα με ιδιαίτερη αγωνία. Με λυπεί το γεγονός ότι δεν θα υπάρχει κόσμο στο γήπεδο. Θα έλεγα είναι κάτι το οποίο είναι τελείως απαραίτητο, η παρουσία του κόσμου, το να βρίσκεται στο γήπεδο, ιδιαίτερα σε γήπεδα όπως η Τούμπα, που ξέρετε πολύ καλά ότι είναι μια καυτή έδρα. Από εκεί και μετά έχω την αγωνία, θα έλεγα, να δω πώς θα αντιδράσουν και οι δύο ομάδες, ο Παναθηναϊκός προερχόμενος από την ανέλπιστη ήττα από τον Ατρόμητο, όπως είπε και ο ρεπόρτερ σας στο ρεπορτάζ του. Και για μας να δούμε εάν θα συνεχίσει η καλή πορεία την οποία έχει η ομάδα τα τελευταία πολλά παιχνίδια, γιατί
Μην ξεχνάμε ότι δεν ξεκινήσαμε καλά φέτος. Στο ξεκίνημα της περίοδου δεν ήμασταν καλά, ούτε αγωνιστικά ούτε βαθμολογικά. Αλλά στη συνέχεια κάναμε αυτά τα σερί στα οποία αναφερθήκατε και βρέθηκε η ομάδα να είναι αυτή τη στιγμή στην πρώτη θέση, να είναι μέσα στους βασικούς διεκδικητές. Είναι χαρά για το ελληνικό ποδόσφαιρο που αυτή τη στιγμή βρίσκονται τόσες ομάδες στην κορυφή και με αβέβαιο, θα έλεγα, αποτέλεσμα. Δηλαδή κανένας δεν ξέρει ποιος θα κατακτήσει τελικά το πρωτάθλημα. Και είναι εύχομαι να συνεχιστεί αυτό. Ορφανέ, το φετινό πρωτάθλημα πιο ανταγωνιστικότερο από το περσινό. Θεωρείτε ότι είναι καλύτερο ακόμα? Σίγουρα είναι πιο ανταγωνιστικό. Θα έλεγα οι τέσσερις ομάδες, εγώ, παρότι ο Ολυμπιακός δεν βρίσκεται σε καλό φεγγάρι, ας μην το βγάζουμε έξω από το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα και ακόμη και στα δύσκολα καταφέρνει πολλές φορές να βρίσκεται στο προσκήνιο. Βέβαια φαίνεται ότι ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ΑΕΚ είναι οι βασικοί διεκδικητές. Αλλά το είπα αυτό γιατί πολλοί έχουν διαγράψει και τον Ολυμπιακό. Εγώ νομίζω ότι θα είναι μέχρι τέλος και αυτός τους διεκδικητές. Και αυτό δίνει ένα ιδιαίτερο χρώμα στο πρωτάθλημα και στο φιλαθλό κόσμο, που πριν 2-3 χρόνια υπήρχε μια μονοτονία μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ που βρισκόταν στην κορυφή. Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Η ΑΕΚ δεν βρισκόταν στο προσκήνιο. Και αυτό αυτή τη στιγμή είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβαίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο και θα το βοηθήσει ο ανταγωνισμός, δηλαδή σε ψηλό επίπεδο, και να βελτιωθούν οι ομάδες αλλά και να καταφέρουν να παίρνουν πόντους στην Ευρώπη, τους οποίους χρειαζόμαστε. Ξέρετε γιατί? Γιατί πρέπει να παίζουν περισσότερες ομάδες στο Champions League, περισσότερες ομάδες να βγαίνουν έτσι πιο αργά στους αγώνες, με την έννοια ότι θα έχουν βαθμολογικό μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Ναι. Οπότε είμαστε χαρούμενοι γιατί υπάρχουν τόσες πολλές ομάδες που διεκδικούν το πρωτάθλημα. Ζητώ την κατανόησή σας. Να πάμε και σε άλλα παράλληλα θέματα να τα τρέξουμε στην εκπομπή. Επανερχόμαστε και πάλι, κύριε Ορφανέ και κύριε Λινάρδο. Πάμε, κυρίες και κύριοι. Έχουμε όμως Super League 2. Έχουμε το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου. Να τα δούμε όλα αυτά. Αλφα Όμιλος, 19η αγωνιστική εδώ. Το Σάββατο έχουμε Καμπανιακός Νίκη Βόλου στις 3. Την Κυριακή ΠΑΟΚ Β Μακεδονικός στις 2. Κοζάνη Απόλλων Πόντου στις 3. Όπως την ίδια ώρα είναι και το ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας. Και τη Δευτέρα ολοκληρώνονται η 19η αγωνιστική με αναμετρήσεις ΑΕΚ Β Λεβαδιακός στις 4, ενώ ρεπό έχουν Αιωλικός και Ηρακλής. Για να δούμε και την βαθμολογία. Πρώτος ο Λεβαδιακός με 36 βαθμούς, ακολουθεί η ΑΕΛ με 33, ο Μακεδονικός με 26, Νίκη Βόλου με 21, Αναγέννηση Καρδίτσας με 20, ΑΕΚ Β 19 βαθμούς και από 18 βαθμούς έχει ο Ηρακλής, ο ΠΑΟΚ Β και η Κοζάνη. Ακολουθεί ο Ολικός με 16, ο Καμπανιακός με 12 και τέλος Απόλλων Πόντου με 8 βαθμούς. Αυτή η βαθμολογία του Α ομίλου. Να περάσουμε λοιπόν και στο πρόγραμμα του Β ομίλου. Εδώ έχουμε 16η αγωνιστική, Σάββατο, Τηλικράτης Ολυμπιακός Β στις 3. Την Κυριακή, Παναθηναϊκός Β Γιούχτας, Καλλιθέα Εγάλεο, Ηλιούπολη Καλαμάτα και Παναχαϊκή Χανιά, όλα έναρξη στις 3 η ώρα, ενώ στις 4 παρατέταρτο είναι το παιχνίδι Ιωνικός Διαγόρας. Να δούμε και εδώ την βαθμολογία. Πρώτη Καλλιθέα με 33, ακολουθεί τα Χανιά με 30 βαθμούς, Ηλιούπολη με 26 βαθμούς, Ιωνικός και Καλαμάτα με 25 βαθμούς, Διαγόρας με 22, Εγάλαιο με 17, Γιούχτας με 15, Ολυμπιακός Β με 14 και από 11 βαθμούς έχει ο Παναθηναϊκός Β και ο Τηλικράτης και τέλος η Παναχαϊκή με 10 βαθμούς. Αυτή είναι η βαθμολογία λοιπόν και το πρόγραμμα της Super League 2 και στους δύο μήλους. Όμως να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Γιώργος Κυριακόπουλος κοντά μας να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα πριν το παιχνίδι με τον Μπας Γιάννενα την Κυριακή. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται, ολοκληρώνει αύριο την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον Μπας Γιάννενα. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή η επικαιρότητα δεν είναι τόσο πολύ αγωνιστική. Μεταγραφές, Γιώργο, ναι. Ναι, είναι
πολύ γεμάτες τελευταίες μέρες με τις μεταγραφές, γιατί... Αυτό περιμένει φίλοι, συγγνώμη που διακόπτω Γιώργο, αλλά αυτό περιμένει φίλοι των ομάδων αυτή την ώρα και μέχρι να ολοκληρωθεί και αυτή η μεταγραφική περίοδος, το ενδιαφέρον τους στρέφεται εκεί. Οπότε καλώς κάνεις, ξεκινάς από εκεί λοιπόν, γιατί υπάρχει μεγάλη κίνηση στον Ολυμπιακό. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι ο κόσμος περιμένει και πάντα θα περιμένει και είναι φυσιολογικό να περιμένει. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει προχωρήσει ήδη σε 6 μεταγραφές. Έχει ανακοινώσει δηλαδή μέχρι στιγμής 6 μεταγραφές. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα και ο Γκαστόν Ερνάντες, ο οποίος θα αποχωρήσει από την Σαν Λορέντζο, γιατί φαίνεται πως υπάρχει τελικά σημείο επαφής μεταξύ του Ολυμπιακού και της ομάδας από την Αργεντινή για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή, του 26χρονου στόπερ. Και παράλληλα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το Σάββατο αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα και ο Νεμάνια Ράντονιτς, που είναι διεθνής Σέρβος εξτρέμ από την Τωρίνο, καθώς τις τελευταίες ώρες υπάρχουν οι τελικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ολυμπιακού και Ιταλικής ομάδας για ένα ποσό κοντά στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Αν συνυπολογίσουμε ότι ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τις προηγούμενες ώρες τον Νταβίτ Κάρμο και τον Νέλσον Νάμπι, οι μεταγραφές που θα φτάσουν, ο αριθμός θα φτάσει, των μεταγραφών θα φτάσει στους 8. Και δημιουργείται ένα μεγάλο θέμα στη συνέχεια αναφορικά με το κατά πόσο θα μπορέσει η ομάδα να δουλέψει σωστά για τα παιχνίδια που έρχονται, κυρίως με τη Φερεντσβάρος, αλλά και τις αλλαγές που θα πρέπει να κάνει ο Κάρλος Καρβαλιάλ στην Ευρωπαϊκή Λίστα του Ολυμπιακού, καθώς οι Ερυθρόλευκοι έχουν δικαίωμα μέχρι 3 αλλαγές στη λίστα τους. Ναι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα παρατηρείται στα στόπερ, γιατί ο Φρέιρε θα συνεχίζει στην Ίντερ Μαϊάμι και ο Τζάκσον Πορόζο αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν και θα διακοπεί ο δανεισμός. Τη δεδομένη στιγμή υπάρχουν μόνο τα ονόματα του Ρέτσου και του Τόι, οπότε καταλαβαίνουμε ότι θα υπάρχει ένας προβληματισμός στον Κάρλος Καρβαλιάλ για τα παιχνίδια με τη Φερεντσβάρος, τα οποία έρχονται στις 15 και 22 του Φεβρουαρίου, με το πρώτο να είναι στο Καρεσκάκι και το δεύτερο στη Βουδαπέστη. Από εκεί και πέρα υπήρχαν και κάποιες φήμες για τους Μπρεκάλο και Μπάρε. Ο Ολυμπιακός διέψευσε ότι υπήρξε κάποια, ότι ασχολήθηκε με τους δύο ποδοσφαιριστές. Και το σημαντικότερο πλέον για τον Ολυμπιακό είναι ότι το μάτς με τον Πας Γιάννενα, γιατί χρειάζεται ο Ολυμπιακός στη νίκη, όπως είχαμε πει και πριν τον αγώνα με τον Άρη, προέρχεται η ομάδα από ένα θετικό αποτέλεσμα και μια καλή εμφάνιση στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή αυτό που μετράει είναι οι βαθμοί. Ο Ολυμπιακός καίγεται για βαθμούς, καθώς στη συνέχεια ακολουθεί το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει το μάτς με τον Όφη και, αν μπορούμε να πούμε, ότι κλείνει μια τριπλέτα αγώνων με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Σε αυτό το διάστημα, οι ομάδες που είναι πάνω από τον Ολυμπιακό, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, έχουν ντέρμπι μεταξύ τους. Οπότε θα υπάρχουν απολύσεις βαθμών. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να παρουσιαστεί καθόλου έτοιμος, να πάρει τις νίκες και φανταστείτε ότι υπάρχει ένα σενάριο. Όταν καταφέρει να πάρει και τις νίκες και στα 3 επόμενα, 4 επόμενα ματς, είναι πολύ πιθανό να έχει αφήσει κάποιον πίσω του στην βαθμολογία, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δημιουργείται και ένα θέμα με το κύπελο Ελλάδος και κατά πόσο θα μπορέσει μια ομάδα που είναι πάνω από τον Ολυμπιακό να κατακτήσει το κύπελο. Αν καταφέρει ο Παναθηναϊκός ή ο ΠΑΟΚ την δεδομένη στιγμή, mm-hmm. με τον Παναθηναϊκό να προέρχεται από την από τον Ατρόμητο, mm-hmm. τότε θα βγουν 4 ομάδες από τη βαθμολογία. Αν δεν καταφέρει μια ομάδα όμως από πάνω από τη βαθμολογία να καταφέρει να πάρει και το κύπελο και το πάρει μια ομάδα που ακολουθεί από την 5η θέση και κάτω, όπως είναι ο Άρης για παράδειγμα, αυτομάτως χάνεται το 4ο εισιτήριο από τη βαθμολογία. Λογικό. Άρα ο Ολυμπιακός πρέπει να βγει τουλάχιστον τρίτος για να μην έχει τέτοιο, να μην μπλέξει αυτά τα σενάρια. Ωραία Γιώργο, θα τα δούμε αυτά. Απλώς πες μου εντάχει αν έχεις για την Κυριακή, αν ο Ολυμπιακός έχει ελλείψεις σημαντικές ή θα κατέβει πλήρης σε αυτό το παιχνίδι. Η δεδομένη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο μεγάλο πρόβλημα, γιατί η αλήθεια είναι ότι συνεχίζουν και μπαίνουν καινούργια ονόματα όλη την ώρα στις προπονήσεις του Ολυμπιακού. Αναμένεται να κάνουν το ντεμπούτο τους η Όρτα και Τσικίνιο. Mm-hmm. Θεωρώ ότι θα πάρουν κάποια λεπτά συμμετοχής, γιατί χρειάζεται να υπάρξουν νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα για να πάρουν και ανάσες, γιατί τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα και είναι φυσιολογικό πολλές ομάδες να θέλουν να βάλουν νέα πρόσωπα στην ομάδα τους. Το μοναδικό
Η μοναδική απουσία, η σίγουρη απουσία είναι του Αλεξανδρόπουλου, ο οποίος είναι τιμωρημένος. Μάλιστα. Ωραία, Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ να έχεις. Καλό ξημέρωμα, γεια σας. Λοιπόν, και περνάμε τώρα στους καλεσμένους μας. Στον κύριο Ορφανό, καταρχάς. Κύριο Ορφανέ, τον έχουμε τον κύριο Ορφανό, πιστεύω. Ναι, εδώ. Συνεχίζουμε. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε λιγάκι γενικότερα το ελληνικό πρωτάθλημα φέτος. Μιλήσαμε για τις ομάδες ιδιαίτερα. Θέλω να μου πείτε αν η εξέλιξη του πρωταθλήματος επηρεάζεται από τη διαιτησία. Ακούμε κραυγές το τελευταίο καιρό από κάποιες ομάδες. Διαμαρτύρονται για διαιτησία. Θεωρείτε ότι υπάρχει τέτοιο γεγονός, τέτοιο ζήτημα το οποίο έχει επηρεάσει την εξέλιξη μέχρι τώρα? Πάντως παράγκα δεν υπάρχει όπως υπήρχε παλιότερα χρόνια. Και αυτό γιατί το λέω? Γιατί παίζουν ξένοι διαιτητές. Τώρα αν εμείς θέλουμε να σκεφτόμαστε ότι μπορούν να επηρεάσουμε ή οι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν και τους ξένους διαιτητές, τότε ναι, υπάρχουν κάποιες αμφισβητήσεις για αποφάσεις των διαιτητών. Υπάρχει βέβαια το VAR, το οποίο κατά πολύ μεγάλο ποσοστό εξασφαλίζει την ορθότητα των αποφάσεων, αλλά σίγουρα υπάρχουν αποφάσεις οι οποίες δεν είναι πάντα οι σωστές. Και θα έλεγα σε αυτό το σημείο ότι είναι πολύ λίγες αποφάσεις σε σχέση με το παρελθόν που ελέγχονται και θα μπορούσαν να είναι διαφορετικές. Άρα μπορεί να σκεφτόμαστε ως Έλληνες ότι μπορεί κάτι άλλο να συμβαίνει σε σχέση με τη διαιτησία, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι η διαιτησία αυτή τη στιγμή στα γήπεδα είναι σε πολύ καλύτερο επίπεδο από ό,τι ήταν στο παρελθόν για τους λόγους που προανέφερα. Και επειδή θα πάω σε ένα δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα, έχω μισό λεπτά, κύριε Ορφανέ. Είστε υπέρ των Ελλήνων ή ξένων διαιτητών για το πρωτάθλημα? Με δύο κουβέντες για να πάμε. Δεν το συζητάω. Είμαι υπέρ των Ελλήνων, όπως είμαι υπέρ των Ελλήνων προπονητών, και γι' αυτό έδωσα συγχαρητήρια στους μπασκετικούς προπονητές. Και με την ευκαιρία αυτή να δώσουμε συγχαρητήρια και για τον Παπα-Νικολάου, που ο κύριος Λινάρδος δεν ανέφερε, που έκανε ρεκόρ στην Ευρωλίγκα και μάλιστα μέσα στη Μαδρίτη με 26 πόντους. Σωστά. Λοιπόν, πάμε σε ένα δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Κυρίες και κύριοι, επανερχόμαστε σε πολύ λίγο να συνεχίσουμε και όλα τα θέματα αλλά και την κουβέντα μας με τους αξιόλογους κυρίους που έχουμε σήμερα στην παρέα μας. Break. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, και ο λόγος στον κύριο Λινάρδο το χρωστάμε. Άλλωστε η σειρά του. Κύριε Λινάρδο, θέλω να μου πείτε, η ομάδα μας στην Ευρωλίγκα. Έχουμε το ρόστερ που έχει ο Παναθηναϊκός, αυτά που είπαμε όλα νωρίτερα, και ο Ολυμπιακός. Με πού μπορούν να φτάσουν φέτος στην Ευρωλίγκα? Θεωρείτε ότι για Final Four μπορούμε να μιλάμε? Εγώ θα έλεγα να δούμε βήμα-βήμα τις πορείες των ομάδων. Ας μην μιλήσουμε για Final Four. Βασικά πρέπει να μπούμε στην πρώτη οχτάδα οι ομάδες μας. Ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι τα έχει καταφέρει. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι ένατος, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Και το πιο βασικό, Τάσο, είναι να είναι υγιείς οι ομάδες. Να έχει οι παίκτες να είναι υγιείς στην κατάλληλη στιγμή. Έχει τόσο μεγάλο δρόμο, μακρύ δρόμο ακόμα η Ευρωλίγκα, που και πέμπτος να είσαι, έτσι, αν ομιγέννητο χάσεις έναν ή δύο καλούς σου παίκτες, μπορείς εύκολα να κατρακυλήσεις. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι εύκολα ή δύσκολα και δύο ομάδες θα είναι στο Final Eight. Από εκεί και πέρα, επειδή υπάρχει μια αλλαγή στον κανονισμό, έτσι βγαίνει η πρώτη εξάδα και παίζουν μεταξύ τους ο 7ος, ο 8ος, 9ος και ο 10ος και οι δύο νικητές βγαίνουν στην πρώτη οχτάδα. Θα έλεγα να μείνει είτε ο Παναθηναϊκός είτε ο Ολυμπιακός να μην είναι ποτέ ο 8ος, γιατί θα πάει να πέσει πάνω στη Ρεάλ. Έτσι, οποιασδήποτε άλλες θέσεις είναι ανοιχτές. Εύχομαι, θέλω να πιστεύω, ενδόμηχα πιστεύω ότι φέτος μπορεί να, κάποια από τις δύο ομάδες να φτάσει στο Final Four. Μακάρι, το ευχόμαστε, μακάρι και οι δύο να πηγαίνανε. Κύριε Ορφανέ, σε εσάς τώρα. Η ομάδα μας, είμαστε σε μεταγραφική περίοδο.
Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μεταγραφές. Ο Τζόνι Ότο που απέκτησε τώρα από τη Γουλφς. Ο Παναθηναϊκός έχει προβεί σε ανάλογες κινήσεις και περισσότερες. Το ίδιο κάνει και ο Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ δεν τόσο κινείται ακόμα. Θα δούμε. Δεν ξέρω τι επιφυλάσσει για τις τελευταίες μέρες. Τι περιμένετε, πιστεύετε ότι οι μεταγραφές αυτές που γίνονται θα βελτιώσουν το ποδοσφαιρό μας και οι ομάδες θα βγουν πιο ενισχυμένες στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου? Για τη συνέχεια μιλάμε. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από τον Ολυμπιακό και να πούμε ότι εκεί γίνονται εύκολα πολλές αλλαγές το τελευταίο διάστημα και στην αρχή της χρονιάς και τώρα. Από ό,τι άκουσα, ήδη 6 ποδοσφαιριστές έχουν ανακοινωθεί και έρχεται και 7ος. Ο Ολυμπιακός ψάχνεται, είναι η αλήθεια, και πρέπει να βρει μια ισορροπία για να μπορέσει σαν ομάδα να εμφανιστεί στο γήπεδο, γιατί, ας πούμε, για παράδειγμα, ο ΠΑΟΚ που έχει πολύ μεγάλο rotation, δηλαδή βλέπουμε από Κυριακή σε Τετάρτη, όχι από Κυριακή σε Κυριακή, mm-hmm. να υπάρχουν 7-8 διαφορετικές αλλαγές μέσα στην ομάδα και η ομάδα να μην επηρεάζεται καθόλου. Αυτό, για να το πετύχεις, χρειάζεται πρώτα απ' όλα χρόνος, δεύτερον δουλειά που έχει γίνει από τον προπονητή στις προπονήσεις και φαίνεται στο γήπεδο, και από εκεί και μετά υπάρχει και μια ποιότητα ποδοσφαιριστών η οποία βοηθάει στο κομμάτι αυτό. Η ΑΕΚ, πιστεύω, για αυτόν τον λόγο ακόμη δεν έχει εμφανίσει κινήσεις, γιατί έχει ένα βάθος στο rotation, έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Ο δε Παναθηναϊκός, έχω την αίσθηση ότι οι κινήσεις που γίνονται γιατί πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα, όπως άλλαξε ο προπονητής, για μένα άδικα, ο κύριος Γιωβάνοβιτς, ναι, με την έννοια ότι ήταν ένας προπονητής ο οποίος έφερε μία αλλαγή στον αέρα του Παναθηναϊκού και όχι μόνο, και εμφανισιακά και σαν ομάδα εμφανίστηκε στο γήπεδο, αλλά εν πάση περιπτώσει, από την ώρα που υπεύθυνε και αποφάσισαν αυτή την αλλαγή, ο κύριος Τερίν ψάχνει να βρει, θα έλεγα, ισορροπίες μέσα στην ομάδα, προσπαθεί να αντιληφθεί ποια είναι τα δεδομένα των ποδοσφαιριστών και ίσως και εκεί ακόμη δεν έχουν προχωρήσει σε πολύ μεγάλες κινήσεις. Έχουν γίνει, όπως η κίνηση του Μπακασέτα, ο Λιμνιός κτλ, αλλά δεν ξέρω τι άλλο ακόμη σκέφτονται. Πάντως είναι καλό οι ομάδες να σκέφτονται σε αυτή την περίοδο να καλύψουν τα κενά τους, θα πω εγώ. Δεν θα πω να ενισχυθούν, γιατί δεν ξέρουμε αν πραγματικά θα ενισχυθούν. Γιατί, ας πούμε, ήρθε ο παίκτης αυτός στον ΠΑΟΚ που αναφερθήκατε πριν. Προέρχεται όμως, είναι ένας ποδοσφαιριστής που προέρχεται από δύο μεγάλες εγχειρήσεις που έκανε σε χιαστούς. Βέβαια, μπορεί να επανήλθε σαν βασικός στη Γουλφς, αλλά ποτέ δεν ξέρουμε πώς θα δει το ελληνικό πρωτάθλημα ή σε ποιο επίπεδο βρίσκεται. Γιατί, επαναλαμβάνω, μην ξεχνάμε ότι έχουμε αυτή τη στιγμή τρεις ομάδες στο Conference League, ομάδες οι οποίες έχουν φιλοδοξίες. Εδώ στη Θεσσαλονίκη συζητάνε ακόμη και να φτάσει τελικό ο ΠΑΟΚ. Αυτό δεν έχει συμβεί, θα έλεγα, πολλές φορές στο παρελθόν στο ποδόσφαιρο. Μακάρι να συμβεί. Είναι πολύ, πολύ τακτικό. Έτσι, ας πούμε, ο κύριος Μπαρτζόκας έχει βρεθεί σε 4, αν δεν απατώ, με Final Four. Ναι, ναι. Έτσι. Αυτό στο ποδόσφαιρο είναι ουτοπία να το σκεφτόμαστε. Λοιπόν, έτσι. Μια ανωτελεία. Έχουμε και μια ερώτηση, Ράνια, για να την ακούσουμε. Ο Νίκος από τα Πατήσια ρωτάει. Καλησπέρα και συγχαρητήρια για την εκπομπή. Μια ερώτηση για τον κύριο Ορφανό. Ο Κωνσταντέλιας θα είναι καλό να μείνει στον ΠΑΟΚ για 2-3 χρόνια ή να φύγει το καλοκαίρι για το εξωτερικό? Κύριε Ορφανέ, θα μας απαντήσει αμέσως μετά. Πάμε λοιπόν να δούμε κάποιες κάρτες και αμέσως μετά η ερώτηση την κρατάτε. Έχουμε, κυρίες και κύριοι, Basket League λοιπόν, 16η αγωνιστική, Σάββατο, Καρδίτσα ΑΕΚ στις 5 και 4, Λαύριο Προμηθέας Πάτρα στις 6, Περιστέρι Μαρούσι στις 7 και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στις 8 και 4. Και την Κυριακή, Άρης Κολοσσός στις 5 και 4 και Απόλλων Πάτρας Παναθηναϊκός στις 8 και 4. Για να δούμε και τη βαθμολογία. Πρώτος ο Παναθηναϊκός με 30 βαθμούς, ακολουθεί ο Ολυμπιακός με 28, το Περιστέρι με 24, όπως και ο Προμηθέας με 24, ο Άρης με 23, ΠΑΟΚ με 22 και από 21 βαθμούς έχει ο ΑΕΚ και ο Κολοσσός, το Μαρούσι με 20 βαθμούς, όπως και η Καρδίτσα με 20, Λαύριο με 19 και τέλος ο Απόλλων με 18 βαθμούς.
Αυτή είναι η βαθμολογία της Basket League στις 15 πρώτες αγωνιστικές. Να περάσουμε και στη Volley League. Στη Volley League λοιπόν, 13η αγωνιστική, έχουμε παιχνίδια Σάββατο και Κυριακή. Σάββατο Ολυμπιακός Κηφισιά στις 3.30, Μήλων Πήγασος Πολύχνης στις 8.30 και στις 9 το βράδυ είναι Παναθηναϊκός Άθλος Ορεστιάδας. Και την Κυριακή Φίνικα Σύρου Καλαμάτα στις 5 το απόγευμα. Βαθμολογία. Πρώτος ο Ολυμπιακός με 30 βαθμούς, ακολουθεί ο Παναθηναϊκός με 29, ο ΠΑΟΚ με 19, Μήλων με 15, από 11 βαθμούς έχει η Κηφισιά και η Ορεστιάδα, 10 βαθμούς ο Πήγασος Πολύχνης, η Καλαμάτα με 8, όπως και ο Φίνικα Σύρου με 8 βαθμούς. Αυτή είναι η βαθμολογία της Volley League και το πρόγραμμα. Να πούμε κυρίες και κύριοι για όλους τους φίλους της ΑΕΚ που αναμένουν το ρεπορτάζ. Δυστυχώς ο Βασίλης Ιωαννίδης στο κινητό του κάποιο πρόβλημα έχει. Δεν είναι εφικτό να τον έχουμε στον αέρα. Δυστυχώς δεν θα έχουμε ενημέρωση. Αλλά δεν υπάρχει και κάτι μεταγραφικό, κάτι καινούριο, κάτι ανακοινώσιμο για να σας το μεταφέρουμε τουλάχιστον εμείς. Πάμε όμως και στις στοιχηματικές μας προτάσεις. Έχουμε στοίχημα όπως κάνουμε κάθε Σάββατο, κάθε Παρασκευή για Σάββατο και Κυριακή. Έχουμε λοιπόν για Σάββατο 4 παιχνίδια, 201 Αταλάντα Ουντινέζε, γκολ-γκολ με απόδοση 1,85. 308 Πανετολικός Λαμία, 2-3 γκολ με απόδοση 1,95. 317 Γιουβέντους Έμπολη, over 2,5 με απόδοση 1,85. Και 321 Παντσεραϊκός Βόλος, γκολ-γκολ με απόδοση 1,98. Πάμε και την Κυριακή. Κυριακή λοιπόν. 391 Θέλτα Χιρόνα γκολ-γκολ με απόδοση 1,75. 431 Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος γκολ-γκολ με απόδοση 1,95. 444 Λάτσιο Νάπολη γκολ-γκολ με απόδοση 1,92. 462 ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 2-3 γκολ με απόδοση 1,95. Αυτά λοιπόν, αυτά είναι και τα παιχνίδια της Κυριακής. Καλή επιτυχία λοιπόν σε ό,τι και αν παίξετε και να περάσουμε λοιπόν στους χορηγούς της εκπομπής για άλλη μια φορά. Έχουμε κοντά μας λοιπόν την αλυσίδα κινέζικου φαγητού China Wok Time, Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Όπως επίσης κυρίες και κύριοι, έχουμε και την κορυφαία, μία από τις κορυφαίες εταιρείες μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στην Ελλάδα αλλά και στη Γερμανία με καταστήματα, την Νότο Δαμίγος. Αντώνης Δαμίγος λοιπόν, παλιός ποδοσφαιριστής, σε Ξάνθη και Απόλλωνα, το ξαναλέμε γιατί είναι σημαντικό. Ένας άνθρωπος σημαντικός είναι να τον επισκεφτείτε και να πάρετε, να επιλέξετε το αυτοκίνητό σας μέσα από 200 αυτοκίνητα και παραπάνω. Για κινέζικο φαγητό και σούσι, China Wok Time, μια αλυσίδα καταστημάτων διανομή σε πακέτο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, μπείτε τώρα στο chinawoktime.gr ή καλέστε στο κατάστημα της αλυσίδας για να πάρετε εκτός έως και 35%. Ότο Δαμίγος, μια από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και στο καθαρό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, διαθέτει πάνω από 200 επιλεγμένα οχήματα στην Αθήνα, με καταστήματα σε Ελλάδα και Γερμανία. Ότο Δαμίγος, αξιοπιστία και εμπιστοσύνη. Για περισσότερα, μπείτε στο otodamigos.gr. Αυτή είναι η χορηγή μας κύριε Ισική και πάω κατευθείαν γιατί έχουμε ακόμα 2 λεπτά για να κλείσουμε την εκπομπή. Στον κύριο Ορφανό λοιπόν μας χρωστάει την απάντηση του τηλεθεατή μας. Και βεβαίως κύριε Ορφανέ να βάλω έτσι και μια κουβέντα θέλω. Εάν ο ομοσπονδιακός προπονητής Γουστάβο Μπογιέτ είστε υπέρ να ανανεώσει ή όχι, γιατί υπάρχουν και πιθανότητες να πάμε στο Euro το καλοκαίρι. Ναι, για να απαντήσω για τον Κωνσταντέλια πρώτα, υπάρχουν δύο σκέλη. Ένα είναι από την πλευρά του ποδοσφαιριστή και το άλλο είναι από την πλευρά της ομάδος. Ο ποδοσφαιριστής σίγουρα θα έχει διαφορετικές παραστάσεις αν αγωνιστεί στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, δεν έχει σημασία σε ποια ομάδα και σίγουρα θα υπάρχουν και οικονομικοί λόγοι. Για τον ΠΑΟΚ, καλό θα ήταν να μπορεί να τον κρατήσει, αλλά στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο αυτό δεν είναι στο χέρι του. Ό,τι προσφορά και να του κάνει αν χρειαστεί. Και από την άλλη μεριά θα είναι διαφήμιση για τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, γιατί θα ακουστεί σε όλη την Ευρώπη ότι οι ακαδημίες του ΠΑΟΚ βγάζουν παίκτες οι οποίοι μπορούν να βρεθούν στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και τα υπόλοιπα παιδιά τα οποία αυτή τη στιγμή αγωνίζονται στην ομάδα. Σωστά. Και έρχονται από πίσω θα διαφημιστούν. Και τώρα για τον κύριο με δύο κουβέντες μόνο κύριο Ορφανέ, γιατί είμαστε σχεδόν εκτός χρόνου. Ναι. Για τον κύριο Πογιέτ, εγώ θα ήθελα να μπορεί να μείνει ο κύριος Πογιέτ, αλλά η αίσθησή μου είναι ότι αν δεν έχουμε επιτυχία
στο στόχο που έχουμε, δεν θα μείνει. Κύριε Λινάρδο, μια κουβέντα γρήγορη σε ό,τι αφορά την Basket League. Η Basket League είναι πολύ ενδιαφέρουσα, όπως ήταν, όπως είπε και ο Κώστας, για το ποδόσφαιρο. Έτσι, είναι πιο ενισχυμένες οι ομάδες. Απλώς δεν βλέπουμε Έλληνες παίκτες. Αυτό είναι το μόνο δυσάρεστο. Χρειάζονται οι περισσότεροι Έλληνες παίκτες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι μπάσκετ στην Ελλάδα και όχι ελληνικό πρωτάθλημα. Λοιπόν, κύριε Ορφανέ, να σας ευχαριστήσω πολύ που είσαστε στην παρέα μας. Καλό ξημέρωμα να έχετε και σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ και χάρηκα πάλι. Πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ που ήμασταν με τον κύριο Λινάρδο. Να σε καλά, Κώστα, και πολλά πάνελ. Φιλιά στον Υπουργό. Τον είχα Υπουργό έτσι, στη Γενική Γραμματεία. Να σε πολύ, καλά, Νίκο. Πολύ να καλός καλά, άνθρωπος. Χαιρετισμούς σε όλους. Έγινε. Να ευχαριστήσω και εσάς. Καλό ξημέρωμα. Να είστε, κύριε Λινάρδο, να ευχαριστήσω και εσάς που ευχαριστώ είσαστε πολύ. Εδώ. Να είστε καλά. Να ευχαριστήσω και εσένα, Ράνια. Και φυσικά όλους εσάς που ήσασταν στην παρέα μας και μας παρακολουθήσατε. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Παρασκευή στις 11:30 το βράδυ. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και να προσέχετε τον εαυτό σας. Κυρίες και κύριοι, καλό ξημέρωμα.